σας, σας καλωσορίζω στο κανάλι Highway. Σκοπός του καναλιού να αναδείξουμε κάποιους παλέμαχους αθλητές σε διάφορα αθλήματα. Και η νοοτροπία μας είναι η σωστή εκγύμναση, ο σωστός αθλητισμός, η σωστή διατροφή. Μαζί μας σήμερα βρίσκεται ο κύριος Ντίνος Λαζάρου, ένα επίτιμο μέλος του Σιδερένιου αθλήματος. Και θα ήθελα να καλωσορίσω προσωπικά τον κύριο Λαζάρου που μας έχει κάνει την τιμή να βρίσκεται μαζί μας. Κύριε Λαζάρου, γεια σας. Γεια σας. Κύριε Λαζάρου, έχω ενημερωθεί συγκεκριμένα στο Σιδερένιο Αθήνα ότι έχετε παίξει μεγάλο ρόλο στο συγκεκριμένο άθλημα. Μάλιστα. Και σαν αθλητής, και σαν τριτής, και σαν προπονητής. Μάλιστα, σωστό. Να ήθελα να κάνω κάποιες ερωτήσεις για το συγκεκριμένο άθλημα. Η ερώτηση που θα ήθελα να κάνω το συγκεκριμένο άθλημα, το Σιδερένιο άθλημα ή αλλιώς τον bodybuilding. Από πού ξεκίνησε? Ξεκίνησε σίγουρα πριν από το 1970. Εγώ άρχισα να γυμνάζομαι το 1977, αλλά σίγουρα ότι ήταν πριν το 70. Επειδή ξέρω κάποιους γνωστούς bodybuilder οι οποίοι κερδίσαν το 71 σίγουρα, το Mr. Cyprus, άρα πρέπει να πριν το 70 το πολιτιστήριο. Άρα πριν το 70 στο εξωτερικό συγκεκριμένα στην Αμερική, δεν είναι λάθος. Ναι, στην Αμερική σίγουρα, στην Αμερική ξεκίνησε. Και στην Κύπρο. Το πολιτιστήριο στην Αμερική είναι όπως το ποδόσφαιρο στις άλλες χώρες. Στην Κύπρο σίγουρα ξεκίνησε γύρω στο 70, 1970. Ωραία. Ο σκοπός του αθλήματος, υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος στόχος ή σκοπός? Όπως έλεγαν και οι παλιοί, νους υγιής, σώματα υγιής, πάντα γυμναζόμαστε για να είμαστε πιο υγιείς. Το bodybuilding γυμνάζει όλους τους μυς του σώματος ένα ξεχωριστά και ίσως είναι το πιο ευγενικό άθλημα. Δεν υπάρχει ούτε χτύπημα, ούτε κλωτσές, ούτε κουνιές για να κερδίσεις στο πρωτάθλημα. Απλώς υπάρχει μια προετοιμασία πολύ σκληρή, με σκληρή προπόνηση, δίαιτα, πολύ αυστηρή δίαιτα. Και ο αθλητής βγαίνει στη σκηνή, κάνει το ποζάρισμα του, παρουσιάζει τους μυς του με διάφορες πόσες και πιάνει την πρώτη θέση ποιος είναι πιο συμμετρικός και ο γραμμωμένος. Πολύ ευγενικό άθλημα. Ωραία, τώρα να αναπτύξουμε πιο μετά. Υπάρχει αναγνώριση στην Κύπρο για το συγκεκριμένο άθλημα? Βεβαίως υπάρχει αναγνώριση. Ίσως είναι το πρώτο σε δημοτικότητα ατομικό άθλημα στην Κύπρο. Πάει πάρα πολύ κόσμο και παρακολουθεί τους αγώνες. Είμαστε υπό την αιγίδα του ΚΟΑ. Και είναι όλα νόμιμα. Λαμβάνουν μέρος σε διεθνείς αγώνες, σε παγκόσμιους αγώνες. Έχουμε πιάσει πάρα πολλά παγκόσμια προαθλήματα. Δηλαδή υπάρχουν Κύπριοι αθλητές που... Υπάρχουν Κύπριοι αθλητές οι οποίοι έπιασαν πρώτες θέσεις σε παγκόσμιους αγώνες. Πάρα πολύ σημαντικό να το πω. Πολύ σημαντικό. Δυστυχώς στην Κύπρο δεν υπάρχει σωστή αναγνώριση στους αθλητές. Θα θέλαμε ακόμα και άλλη αναγνώριση. Και υπάρχουν διάφοροι αθλητές σε διάφορα αθλήματα που είναι στην τελική προαθλητές. Είναι πρωταθλητές, υπάρχουν πολύ καλοί αθλητές στην Κύπρο. Είναι εισάξι με το εξωτερικό. Δεν υστερούμε σε τίποτε, απλώς θέλουμε παραπάνω αναγνώριση. Πείτε μας λίγα λόγια για την καριέρα σας ως αθλητής, γιατί έχω ενημερωθεί ότι έχετε λάβει σε πάρα πολλούς αγώνες, έχετε πάρει πάρα πολλές διακρίσεις στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Πείτε μας λίγα. Εγώ γυμνάζομαι εδώ και 36 χρόνια. Κέρδισα στην Κύπρο 11 φορές την πρώτη θέση, 4 φορές την δεύτερη θέση. Έχω λάβει μέρος σε 6 φορές σε παγκόσμιους αγώνες, σε πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, σε International Grand Prix, είχα 3 νοσοκομιακούς. Okay. Πολύ εμπειρία. Χρυσή καριέρα στο συγκεκριμένο αθλητικό. Έχω γυρίσει τον κόσμο όλων, γνώρισα πολλούς παγκόσμιους προαθλητές. Και τώρα που χτίσα πάρα πολύ εμπειρία στο αθλητικό. Παραδώσετε τα ενία, έχω ενημερωθεί ότι είστε κριτής της IFBB στην Κύπρο. Μάλιστα. Και στην Κύπρο και στο εξωτερικό ενίκητας. Από ποια χρονολογία ξεκινήσατε σαν κριτής? Σαν κριτής εδώ και 10 χρόνια περίπου.
εδώ και 10 χρόνια στους παγκοσμίους αγώνες. Κύριε Αντίνο, τι προσόντα πρέπει να έχει κάποιος αθλητής για να λάβει μέρος σε τέτοιο άθλο? Τα προσόντα που απαιτούνται είναι καταρχήν να είναι σωστόν καλούπι. Το shape, να είναι, δηλαδή αν κάποιος αθλητής δεν γεννηθεί με καλούπι σωστόν ίσως συμμετρικών, είναι άδικα να κάνει πρώτα αθλητισμό, να κάνει αθλητισμό, να γυμνάζει σε γυμναστήριο, είναι πολύ σωστό. Αλλά για αγώνες, αν κάποιος έκαμνει το σκαρίν του που λέμε, έκαμνει, σημαίνει είναι άδικα να βασανιέται να... Γιατί το άθλημα του τον έχει πολλές απαιτήσεις. Είναι δύσκολο κάποιος που έχει το καλούπι, το σωστό, να ασχολείται με πρωταθλητισμό. Δύσκολο άθλημα. Είναι δύσκολο άθλημα, διότι θέλει πολύ σκληρή προπονήση και ιδιαίτερα πολύ αυστηρή δίαιτη. Η διαδικασία πριν τους αγώνες και προετοιμασία, μια σωστή προετοιμασία, πώς γίνεται? Ποια είναι τα στοιχεία της σωστής προετοιμασίας και σωστής διαδικασίας πριν τους αγώνες? Πριν τους αγώνες σίγουρα αλλάζει κάποια στοιχεία από το πρόγραμμα σου. Ιδιαίτερα όμως το α και το ω στην επιτυχία είναι το ιδιαίτερο. Ένα μικρό λάθος στη δίαιτα σου πάνε όλα χαμένα. Δηλαδή είναι τόσο σημαντική. Είναι τόσο σημαντική, είναι πολύ αυστηρή η δίαιτα. Ασχολούμαστε με γραμμάρια. Πολύ αυστηρή η δίαιτα, δεν μπορούμε να τα πούμε. Ο καθένας έχει τη δική του δίαιτα. Ο καθένας ξέρει που ξέρει, και να μαθαίνει τους μαθητές του. Είναι πολύ αυστηρή η δίαιτα. Κάποιος για να λάβει μέρος σε αγώνες, πόσους μήνες προηγουμένως χρειάζεται προετοιμασία? Εγώ προσωπικά έκανα 3 μήνες δίαιτα. 3 μήνες ακριβώς αυστηρότατη δίαιτα. Υπόρους, όταν κάποιος έχει τα στοιχεία του σωστού καλοπιού. Μάλιστα. Και όταν αυξήσει την απαιτούμενη μυγή μάζα με σωστή δίαιτα, πετυχαίνει την τέλεια γράμμιση που χρειάζεται για να πήπα στη σκηνή. Χρειάζονται διπλές προπονήσεις. Αν κάνεις διπλές προπονήσεις, αν έχεις τον χρόνο να κάνεις διπλές προπονήσεις, είναι ακόμα καλύτερα. Αλλά δυστυχώς ο κάθε αθλητής έχει τη δουλειά του, το σχολείο του, δεν θα μπορεί να κάνει και πρωί και απόγευμα. Άρα περιορίζεται στο πρόγραμμα που θεωρεί σωστό ο προπονητής. Ξέρω πόσο δύσκολο είναι κάποιος αθλητής να λάβει μέρος σε τέτοιου είδους αγώνες, γιατί όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, ο κάθε αθλητής βράζει τις δικές του υποχρεώσεις στην δική του δουλειά, όπου είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι από το εξωτερικό που... Οι περισσότεροι είναι επαγγελματίες. Ναι, στο εξωτερικό. Αλλά σίγουρα απαιτούνται χρόνος πολλής, προπονήσει, πολλά σκληρή προπονήσει, πολύ αυστηρές διαιτές, λεφτά για να κουράζει τα απαιτούμενα συμπληρώματα διατροφής. Κάποιος για να κάνει κάποια συγκεκριμένη προετοιμασία, πόσο είναι το budget, πόσο είναι το χρηματικό που χρειάζεται? Εξαρτάται πώς θα την κάνει. Έχει αθλητή που... Νομίζω ότι έχει κάποια καλά στοιχεία. Μάλιστα. Έχει αθλητή ο οποίος με 2.000 ευρώ μπορεί να κατεβεί ανετά στους αγώνες του με μια προετοιμασία 3 μηνών, ας πούμε. Με 2.500 ευρώ. Έχει αθλητή που θέλει 20.000 ευρώ. Μέχρι και 20.000 ευρώ. Εξαρτάται τι χρησιμοποιεί ο καθένας σαν συμπλήρω, να το πούμε. Άρα παίζουν και πάρα πολύ σημαντικό ρόλο τα συμπληρώματα διατροφής. Φυσικά. Το σπουδαίο του. Συμπληρώματα διατροφής σημαίνει συμπληρώνουν τη διατροφή μας. Επειδή η προετοιμασία που κάνουμε για αγώνες απαιτεί πολύ αυστηρή δίαιτα, με τη δίαιτα την αυστηρή που κάνουμε, δεν πιάνει ο οργανισμός όλα τα στοιχεία που χρειάζεται για να αντεπεξέλθει και για να τρέφει τους μυς μας. Άρα οι μυς μας αφού θέλουν να τραφούν και να μεγαλώσουν και να κρατηθούν, να μην μικράνουν, άρα πρέπει να πιάνουμε συμπληρώματα διατροφής, πρωτεΐνες αμινοξέα, τα οποία θα ταΐζουν τους μυς μας για να μην χάσουν τον όγκο τους. Κάτι άλλο που θα ήθελα να ρωτήσω, ποια είναι η γνώμη σας για τις παράνομες ουσίες που παίρνουν κάποιοι αθλητές? Εγώ προσωπικά είμαι πολύ εναντίον. Ίσως να είμαι ο μοναδικός αθλητής που μου έκαναν πάντα τεστ αναβολικό και πάντα έβγαινε καθαρός. Και στην προηγούμενη περίπτωση, πριν 6 μήνες, έλαβε μέρος και ο γιος μου στους αγώνες, ο οποίος κέρδισε το Grand Prix πριν 6 μήνες και του έκανα τεστ και βγήκε καθαρός. Εμείς είμαστε καθαροί.
Τώρα τι κάνουν οι άλλοι, εμείς δεν ξέρουμε. Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να λάβει κάποιος αθλητής μέρος στις αγώνες, μπορεί να πάρει παράνομες ουσίες? Σίγουρα είναι πολύ δύσκολο να κατεβεί κάποιος αγώνες natural, αλλά όταν υπάρχει το σκαρίν που λέμε και γυμνάζεται σκληρά και κάνει τα σωστά συμπληρώματα διατροφής, μπορεί να αντεπεξέλθει ακόμα και να νικήσει όπως το αποδείξαμε το γιο. Πάρα πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Δυστυχώς υπάρχει μια παραπληροφόρηση στο ευρύ κοινό ότι κάποιος για να λάβει μέρος σε κάποιους συγκεκριμένους αγώνες πρέπει να πάρει κάποιες παράνομες ουσίες. Ωραία. Απόδειξα το εγώ πάρα πολλές φορές ότι μπορείς να αντεπεξέλθεις και να νικήσεις και να πιάσεις πολλές πρώτες θέσεις. Φτάνει να γυμνάζεσαι σκληρά, με σωστό δάσκαλο, με σωστή διατροφή, με σωστά μηχανήματα. Και αποδείξε το ακόμα μια φορά ο γιος μου ότι μπορούμε natural, καθαρή, δίχως παράνομες ουσίες, να πιάνουμε, να εξακολουθούμε να πιάνουμε πρώτες θέσεις. Άρα μπορεί να το κάνουμε οπωσδήποτε. Με σωστή καθοδήγηση. Σίγουρα. Όταν λέτε σωστή καθοδήγηση, θα ήθελα να μας δώσετε κάποιες συμβουλές. Κάποιος αρχάριος, κάποιος που δεν ξανακάνει γυμναστική στη ζωή του, πάει σε ένα γυμναστήριο, τι πρέπει να προσέξει? Θα προσέξει πρώτα απ' όλα ο γυμναστής του, ο προπονητής του, εξαρτάται τι θέλει ο καθένας. Αν κάποιος αθλητής θέλει να πάει σε ένα γυμναστήριο απλώς για να γυμνάζεται, δεν απλώς βρίσκει ένα γυμναστήριο μετά στο σπίτι του, πάει για μένα και γυμνάζεται. Αν ο αθλητής τούτος θέλει να προχωρήσει να κάνει πρωταθλητισμό, το πρώτο που μπορεί να κοιτάξει για το γυμναστήριο που μπορεί να επιλέξει είναι το παρελθόν του προπονητή του. Φυσικά, δεν μπορεί κάποιος ο οποίος δεν έχει παρελθόν, πάει στην πλάτη του να ανοίγει γυμναστήριο και να δείχνει, να παραγγέλνει του οπουδήποτε, ας πούμε, πώς θα κατεβεί αγώνες. Αφού ο ίδιος δεν ήξερε. Ο ίδιος δεν κατεβεί ποτέ το αγώνες. Πώς θα δείξει του άλλου παρακάτω, πώς θα δείξει του μαθητή του? Εγώ έχω 36 χρόνια πείρα, γύρισα τον κόσμο νουλό. Μπορώ, εδασκάλεψα τη μισή Κύπρο. Η μισή που έπρεπε να στείλει στην Κύπρο, υπήρξα μαζί του. Μπορεί κάλλιστα να κοιτάξει το παρελθόν του ανθρώπου το οποίο θα το δασκαλέψει. Αν πάει σε κάποιον ο οποίος δεν έπιε ποτέ το αγώνες, τι θα σε μάθει? Ούτε πώς θα τραφείς, ούτε πώς θα γυμναστείς, ούτε πώς θα σταθείς πας στην πίστα. Αποζάρεις. Ο ίδιος δεν ξέρει να αποζάρει. Πώς θα σε μάθει να αποζάρεις? Άρα είναι λάθος επιλογή να πάει σε κάποιο χώρο ο οποίος ο προπονητής ο ίδιος δεν έχει παρελθόν. Θα ήθελα να μας δώσετε κάποιες συμβουλές για τους αθλητές ή και ακόμα για το ευρύτερο κοινό. Κάποια μικρά στοιχεία, κάποια tips που πρέπει να προσέξει οποιοςδήποτε αρχάριος, επαγγελματίας. Είτε αρχάριος είτε επαγγελματίας, είναι το ίδιο που είπα προηγουμένως. Πρέπει να επιλέξει το χώρο που θα πάει να γυμναστεί και να σκεφτεί που μόνος του τι ζητά που τον εαυτόν του. Θέλω να κάνω απλώς αθλητισμό ή θέλω να κάνω προαθλητισμό. Αν θα πάει προαθλητισμό, σίγουρα θα πάει σε κάποιον ο οποίος έχει την απαιτούμενη πείρα για να σε διδάξει. Άρα η πρώτη μελέτη που μπορεί να κάνει είναι το να έβρεις το σωστό δάσκαλο ο οποίος θα σε καθοδηγήσει για το άθλημα σου. Άρα χρειάζεται και κάποια πειθαρχία από το ίδιο το άτομο. Πειθαρχία από το άτομο, να πάει σε έναν χώρο ο οποίος θα ξέρει ότι είναι να μάθει πολλά πράγματα που κάνει, να γυμνάζεται σκληρά, σωστή διατροφή. Και η διατροφή είναι το άφερε το μέγα στην επιτυχία. Ένα μικρό λάθος στη διατροφή σου πάνε όλα χαμένα. Όλα χαμένα. Τόσο μικρό λάθος. Μέχρι την τελευταία ώρα που θα αρχίσει πάση σκηνή, πρέπει όλα να είναι τέλεια. Η σωστή διατροφή, το νερό, το απαιτούμενο, η πογιά σου, τα πάντα. Παίζει σημαντικό ρόλο και το νερό. Σε το νερό παίζει σημαντικό ρόλο. Κάποιοι κάνουν λάθη με το νερό. Δεν μπορώ να τα πω. Το νερό παίζει σημαντικό ρόλο. Πρέπει να κοιτάξεις το νερό που να πίνεις, να μην υπάρχουν άλλα τα μέσα. Ακόμα και το νερό. Σημαντική πληροφορία. Σημαντική πληροφορία. Ας μάθουν ένα πράγμα με ένα νερό, μια και εφαίρετε περίπτωση. Το νερό είναι σημαντικό. Ακόμα και το νερό πρέπει να είναι χαμηλό το νάτριο. Ακόμα και εκείνο πρέπει να το προσέξεις. Άρα, με λίγα λόγια, παίζουν τα όλα σημασία. Τα πάντα.
τα πάντα. Ό,τι μπαίνει μέσα στο στόμα σου σε περίοδο προετοιμασίας πρέπει να είναι ελεγμένο ανά γραμμάριο. Τι περιέχει, τόσα γραμμάρια τσίνων, τόσα γραμμάρια τούτων, τόσα γραμμάρια του άλλου. Τα πάντα. Άρα η παροιμία που λέει είσαι ό,τι τρώεις. Είσαι ό,τι τρώεις. Είμαστε ό,τι τρώμε. Βέβαια. Στο πόδι με την είμαστε ό,τι τρώμε. Και γενικά. Κύριε Λίνο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε που μας δεχτήκατε στο γυμναστήριο σας, ο Ντίνος Πάουερ. Και εγώ ευχαριστώ. Θα χαρώ πάρα πολύ να τα ξαναπούμε με περισσότερες λεπτομέρειες και περισσότερα στοιχεία πάνω στα θέματα που προπονήσεις. Θα τα πω μια άλλη φορά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.